Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Από το Δελτίο Ειδήσεων του Action στις 12 με τον Μιχάλη Θεμελή. Αυτοψία σε ένα σημαντικό έργο που υλοποιήθηκε στο ρωινό της Δημοτικής Ενότητας Φαλάνθου από την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Τρίπολης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Απριλίου. Ο Δήμαρχος Τρίπολης Δημήτρης Παυλής μαζί με τον υπεύθυνο Αντιδήμαρχο Γιώργο Μπένο, τον Πρόεδρο του Μεθυδρίου Γιώργο Αδαμόπουλο και τον προϊστάμενο της ΔΕΙΑΤ Κώστα Μανδρώνη. Είμαστε στην καρδιά του Μενάλου, έτσι, να το πούμε, μέσα στα έδατα, όπως βλέπετε. Εδώ είναι δύο πηγές, περίπου ένα χιλιόμετρο προς τα πάνω, Κανάλους και Κηδόνι. Από εδώ υδρευόταν το χωριό Ρωινό τα παλιά χρόνια. Υπάρχει ένα υδραγωγείο από αμύατο περίπου 60 ετών, 60-70 ετών περίπου. Και η ΔΕΙΑΤ έλαβε την υποχρέωση με ιδίες δυνάμεις, όπως θα έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, να αντικαταστήσουμε και να κάνουμε καινούργιο όλο αυτό το δίκτυο. Ήρθαμε μέχρι το σημείο που βλέπετε, που σήμερα ενώνουμε ουσιαστικά και διασταυρώνουμε και τους εκενωτήρες, αλλά ταυτόχρονα θα φτιάξουμε και κουρνό, κουρνό πυροσβεστικό σε αυτό το σημείο, για να μπορεί να δίνει τη δυνατότητα, αν συμβεί κάτι, βέβαια να έχουμε πρόεδρο το νερό. Είναι ένα έργο περίπου 3 χιλιόμετρων. 3.200, αυτό που κατασκευάσαμε. Ένα έργο που, όπως είπα, ήταν απέτηση όλου του χωριού, ήταν και ευθύνη μας άλλωστε. Όσο όπου μπορούμε να αντικαταστούμε τους αμυάντους και τα παλιά δίκτυα, τα φτιάχνουμε και θα τα φτιάξουμε σε όλα τα χωριά. Η ΔΕΙΑΤ, αυτός είναι ο ρόλος της, να παρέχει ποιοτικό νερό και με χαμηλό κόστος και βεβαίως ό,τι μπορούμε θα το κατασκευάζουμε μόνοι μας. Αυτό το έργο, περίπου 3 χιλιόμετρα 200 μέτρα, που φτάνει στο κέντρο του χωριού, μας εστίχησε περίπου 20-22.000. Εάν το βγάζαμε σε εργολαβία, όπως συνήθως γίνεται δηλαδή, γιατί θα με ρωτήσετε τι ωφελήθηκε ο Δήμος, ήταν περίπου τις 160.000. Αυτό ήταν το κόστος του έργου, προϋπολογιστικά, για να μπορέσει να φτιαχθεί. Και βάλαμε ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει, ώστε να έχει τη δυνατότητα της ίδρευσης από αυτό που τόσα χρόνια είχαν μάθει οι συμπολίτες μας εδώ να ιδρεύονται. Βέβαια, παράλληλα να πω, θα σας τα πει και ο πρόεδρος και η ΔΕΙΑΤ εδώ βλέπουν, έχουν γίνει και παρεμβάσεις μέσα στο χωριό, περάσαμε από εκεί, τα είδατε, ένα τυχείο που είχε κόψει σχεδόν τον δρόμο του νεκροταφείου και δεν μπορούσε να είχε κουφώσει όλο τα δέτημόροπο. Ήταν επικίνδυνο. Ήταν επικίνδυνο. Το φτιάξαμε και αυτό και βέβαια γίνεται και η παρέμβαση στην πλατεία, η ανάπλαση που γίνεται και με χρήματα της περιφέρειας βέβαια στην πλατεία, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας σε αυτό το χωριό. Θέλω να τονίσω άλλη μια φορά ότι από εδώ και στο εξής, όπου θα παρεμβαίνουμε, θα λύνουμε τα θέματα όλα, σχεδόν όλα. Αυτά που είναι εφικτά να λυθούν, γιατί δεν μπορεί να ζητάει ο καθένας ό,τι θέλει, δεν υπάρχουν απεριόριστα χρήματα. Έτσι λοιπόν, είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι, γιατί σήμερα γίνεται και σύνδεση η τελική του νερού και θα κατέβει προς τα κάτω, να πάει προς το χωριό και ούτως ή άλλως κλείνει το κεφάλαιο για μας στο Ρωινό. Και βέβαια ο πρόεδρος εδώ είναι, αν κάτι άλλο προκύψει θα το δούμε και το αυτό. Έτσι. Βλέπετε σε ποιο σημείο έχουμε έρθει, περίπου μισό χιλιόμετρο από εδώ, περίπου μισό χιλιόμετρο ακόμα έχει γίνει το έργο, δεν είναι αυτό που περπατήσαμε, είναι μισό χιλιόμετρο μέσα στη Λαγκάδα. Την ανάγκη να εφαρμόσει ο Δήμος Κορινθίων τον νόμο και να επαναπροσλάβει τους απολυθέντες συμβασιούχους διατύπωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η κυβέρνηση έδωσε την δυνατότητα στους Δήμους να εξασφαλίσουν τους απαραίτητους πόρους, ενώ διατύπωσε τη βεβαιότητα ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με το ελεγκτικό συνέδριο. Η θέση μας ήταν συλλογική και μέσα από την ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας. Θεωρούμε ότι το ζήτημα είναι πολιτικό, δηλαδή ότι από τη στιγμή που η κυβέρνηση νομοθετεί και μάλιστα δίνει και τη δυνατότητα στους Δήμους να καλύψουν το έξοδο αυτό, όχι από τα ανταποδοτικά πλέον, αλλά από τις γενικές δαπάνες,
θα έπρεπε να το εφαρμόσει και ο Δήμος Κορινθίων, όπως και οι υπόλοιποι δήμανα την Ελλάδα. Και σε κάθε περίπτωση τα δικαστήρια μπορούν να αποφασίσουν αυτό το οποίο προκύπτει μέσα από τη δικαιοσύνη και μέσα από τα στοιχεία της υπόθεσης, αλλά είναι άλλο το δικαστικό κομμάτι και άλλο το πολιτικό κομμάτι. Επομένως, εμείς λέμε ότι από τη στιγμή που είναι νόμος του κράτους πρέπει να εφαρμοστεί και τα δικαστήρια θα κάνουν τη δουλειά τους και θα κρίνουν αυτό που πρέπει να κρίνουν. Οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει να ταυτίζονται αυτά τα δύο. Είναι άλλο η υποχρέωση που προκύπτει για ένα Δήμο ο οποίος συνεργάζεται και ο οποίος εντάσσεται μέσα σε μια πολιτεία και διαφορετικό το τι θα κάνει η δικαιοσύνη, το οποίο νομίζω ότι έρχεται μετά. Ναι, αλλά τότε στο ερώτημα των Δήμων, στο ηλεκτρικό συνέδριο, το ηλεκτρικό συνέδριο απαντάει αρνητικά. Κοιτάξτε, αυτό όπως είπα και πριν, είναι κάτι το οποίο στους 321, αν δεν κάνω λάθος, Δήμους πανελλαδικά, δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα και προχώρησε κανονικά. Θεωρώ λοιπόν ότι οι Δήμοι οφείλουν, με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν και με βάση το τι γινόταν και μέχρι τώρα, ότι σε κάθε περίπτωση έγινε και μια προσπάθεια με την τροπολογία να απελευθερώσουμε το Δήμο από αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν με τα ανταποδοτικά, θα πρέπει να εφαρμόσουν αυτές τις αποφάσεις και από εκεί και πέρα οι εισηγήσεις του ηλεκτρικού συνεδρίου ή οι αποφάσεις των δικαστηρίων, επαναλαμβάνω ότι έπονται και ότι θα πρέπει πρώτα να κοιτάζουμε να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις και την νομοθεσία μιας πολιτείας της οποίας είμαστε μέρος και από την οποία παίρνουμε και πράγματα. Έχουμε συνεργασία με το Δήμο Κορινθίων και έχουμε καταφέρει και πολλά έργα και πολλές δαπάνες και πολλές δυνατότητες τις οποίες έχουμε εκμεταλλευτεί. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε και υποχρεώσεις. Δεν μπορούμε να έχουμε μόνο δυνατότητες, έχουμε και υποχρεώσεις. Επομένως, σε αυτή τη λογική και για να συνεχίσουμε και αυτή την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε, θα πρέπει νομίζω να συμμορφώνεται και στις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης σε αυτήν την κατεύθυνση για να λύσει και το πρόβλημα των συμβασιούχων, οι οποίοι είναι σε ομοιρία όλο αυτό το διάστημα οι άνθρωποι, αλλά και το δημόσιο συμφέρον της καθαριότητας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τους δημότες. Μήπως θα πρέπει όμως να έρθει κάποια οδηγία από τον προϊστάμενο Υπουργό του Ελεκτρικού Συνεδρίου για να δοθεί οδηγία να υπογράφουν τα εντάλματα? Νομίζω ότι η πολιτική ηγεσία, ο κ. Κουρλέτης, έχει ήδη επιληφθεί του θέματος αυτού και προσωπικά ο ίδιος απέναντι στο Δήμο Κορινθίων με τον οποίο είναι σε μια συνεννόηση, αλλά και απέναντι στις αρμόδιες αρχές. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να λυθεί το επόμενο διάστημα και θα λυθεί και νομίζω ότι η άκαμπτη στάση του Δήμου θα πρέπει να αρθεί και να προχωρήσουμε κανονικά στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Με επιτυχία έγινε και φέτος η 7η γιορτή παιδικού βιβλίου που διοργάνωσε το ΚΕΠΑΠ σε συνεργασία με φορείς της πόλης. Η εκπρόσωπος της βιβλιοθήκης του Δουκού, Ράνια Ζαρκαλή, μίλησε στον Γιώργο Ναστούλη για τις εκδηλώσεις. Η 7η γιορτή είναι γεγονός στην πόλη μας. Μετά από τόσα χρόνια πια έγινε θεσμός, με τη βοήθεια όλων των φορέων που συμβάλλουν σε αυτό. Να σας πω ότι είναι μια γιορτή όπου παίρνουν μέρος, εκτός από τη βιβλιοθήκη και τα τμήματα του ΚΕΠΑΠ, η πινακοθήκη βεβαίως έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, τα σχολεία της πόλης μας, το Λαογραφικό Μουσείο και βέβαια αυτή τη φορά όλοι οι Ρώσοι, και να μην παραλείψουμε να πούμε και για τον Ελληνορωσικό Σύλλογο Φιλία του Λουτρακίου με την κυρία Ελένα Ιβανόβα, που θα έχουν και αυτοί ένα ενεργό ρόλο στο πρόγραμμα του τριημέρου μας. Αύριο το πρωί ξεκινάει η γιορτή. Το έβριμά μας είναι ότι ο Άντερσεν γιορτάζει κάθε χρόνο τα γενέθλιά του στην Κόρινθο με τα παιδιά της πόλης μας. Οπότε αύριο με την ακολουθία του, που να σας αποκαλύψω ότι η ακολουθία είναι μια ομάδα από μικρές μπάμπουσκες, οι Ρώσοι τις λένε ματριώσκι, μια λοιπόν συνοδεία από μικρές ματριώσκι, θα επισκεφθούν τα σχολεία με τον Άντερσεν να καλέσουν τα παιδιά της πόλης μας στην μεγάλη γιορτή του Σαββάτου. Είναι ήδη ένα μικρό πανηγύρι αυτό για τα σχολεία. Έχει ενημερωθεί η πρωτοβάθμια από τη διευθύντρια την κυρία Λύρα να έχουμε την άδεια για να επισκεφθούμε τα σχολεία. Επίσης αύριο θα γίνει και ο στολισμός του θεάτρου με ζωγραφιές. Όπως ήδη βλέπετε έχουν φέρει τα παιδιά τις πρώτες. Είναι οι αφήσεις των παιδιών, συμβολή στη μέρα της γιορτής. Το Σάββατο το πρωί θα έρθουν οι καλεσμένοι μας οι επίσημοι. Θα έχουμε μαζί μας ένα πολύ καταξιωμένο και πολυβραβευμένο συγγραφέα, τον κύριο Παπαθεοδούλη τον Αντώνη. Είναι ένα νέο άτομο με μεγάλη, έτσι, στον χώρο του βιβλίου, μεγάλη παρουσία και πάρα πολύ επικοινωνιακός με τα παιδιά. Τα παιδιά νομίζω θα ενθουσιαστούν μαζί του.
Ο Πίγασος, ο οποίος θα έχει φύγει τη νύχτα εκτάκτος για τη Ρωσία, θα φέρει στα παιδιά ένα ταινιάκι ώστε να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη χώρα αυτή την οποία τιμούμε. Το βίντεο το έχει επιμεληθεί το κείμενο η κυρία Ντίνα Ξίδη. Όλες αυτές είναι ευγενικές συμμετοχές και θα πρέπει εδώ να τους ευχαριστήσουμε όλους τους εθελοντές που συμβάλλουν για αυτή τη γιορτή. Το απόγευμα επίσης σας επιφυλάσσουμε ακόμα μια μεγάλη έκπληξη με την ευκαιρία των εγγενείων της έκθεσης «Η Παναγία της Ορθοδοξίας» από το Χάνδακα στην Αγία Πετρούπολη, που θα γίνει στην Πινακοθήκη φυσικά. Θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε το συντοπίτη μας Παύλο Ορκόπουλο, ο οποίος θα διαβάσει κείμενα Καζαντζάκη και συγκεκριμένα από το βιβλίο «Ταξιδεύοντας στη Ρωσία», τιμώντας συγχρόνως και το έτος Καζαντζάκη φέτος, σαν κέντρο πολιτισμού βεβαίως έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε και αυτό. Εύλογα ερωτήματα διατυπώθηκαν από τον Δημοτικό Σύμβουλο Θανάση Μουζάκη στην διάρκεια του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου του Λουτρακίου. Ο γραμματέας του Δουσού, απευθυνόμενος αυτή την φορά προς τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΛ Αγίων Θεοδόρων Φίλιππα Θυμή, τον ρώτησε γιατί δεν πήρε ο Δήμος το πρόγραμμα που πήρε ο Δήμος Κορινθίων ύψους 3.800.000 ευρώ για τη μετατροπή του βιολογικού νερού σε νερό δεύτερης χρήσης για άρδρευση, αλλά και γιατί δεν υπάρχει μηχάνημα POS για να πληρώνουν οι καταναλωτές με κάρτα στην ΔΕΙΑΛ Αγίων Θεοδόρων. Σχόλιο κ. Λογοθέτης, σχετικά με το βιολογικό που οι Κορίνθοι πήραν ένα πρόγραμμα 3.800.000 για τη διάθεση του νερού, το οποίο αντί να χάνεται πάει για άρδρευση. Ένα πρόγραμμα το οποίο περιέχει και δεξαμενές και αντλίες και σωληνώσεις. Δεν ξέρω αν μπορεί να μου απαντήσει εμείς γιατί δεν κάναμε μια κοινή πρόταση με τους Κορινθίους και δεν πήραμε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ένα δεύτερο που θέλω να ρωτήσω, και επειδή αρκετοί δημότες με έχουν βρει, δεν ξέρω τι έχουν προγραμματίσει βέβαια εκεί στη ΔΕΙΑΛ, γιατί δεν υπάρχει ένα μηχάνημα για κάρτα. Κάρτα, να πηγαίνει ο άλλος να πληρώνει με κάρτα στην ΔΕΙΑΛ. Τη θέση της παράταξής του για το ζήτημα των συμβασιούχων διατύπωσε ο επικεφαλής της Συμμαχίας Πολιτών Βασίλης Νανόπουλος σε συνέντευξη τύπου. Όπως είπε, η Δημοτική Αρχή δεν χρειάζεται να κάνει κάτι περισσότερο από αυτό που έκαναν οι 321 δήμοι σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι προσέλαβαν τους συμβασιούχους ύστερα από το παραθυράκι που άνοιξε η ρύθμιση της κυβέρνησης. Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει να κάνει με το αίτημα που φέραμε η μείζων μειοψηφία αλλά και η Ελλάσσον με υπογραφές μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, και έχει να κάνει με την επαναπρόσληψη των 42 πολυθέντων που πέρυσι εργαζόντουσαν στην καθαριότητα. Ξέρετε, το θέμα είναι σοβαρό, όπως είπαμε και την εισήγηση την έκανα εγώ, γιατί ήμουν ο πρώτος που υπέγραψε στο αίτημα για τη συζήτηση. Υπάρχει ανάγκη στο Δήμο Κορινθίων να βελτιωθεί η καθαριότητα. Όλοι το βλέπουμε καθημερινά. Οι εργαζόμενοι δεν επαρκούν. Και μέχρι σήμερα μας έλεγε η Δημοτική Αρχή ότι δεν επιτρέπονται προσλήψεις λόγω της νομοθεσίας. Τώρα όμως η νομοθεσία άλλαξε. Επιτρέπονται οι προσλήψεις των απολυθέντων την περισσενή χρονιά, και αντί να αρπάξει αυτή την ευκαιρία ο Δήμος Κορινθίων και να επαναπροσλάβει τους εργαζόμενους που είχε πέρυσι και να κάνει σωστά την καθαριότητα στην Κόρινθο, αρνείται πεισματικά να κάνει αυτό που έκαναν οι 321 δήμοι σε όλη τη χώρα. Γιατί εδώ από τους 325, οι 321 δήμοι στη χώρα προέβησαν, όπως λέει ο νόμος, στην επαναπρόσληψη των απολυθέντων στην καθαριότητα. Οι οποίοι έχουν ανάγκες, έχουν οικογένειες να συντηρήσουν, έχουν εμπειρία πάνω στην καθαριότητα και μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην βελτίωση των συνθήκων της καθημερινότητας των δημοτών του Δήμου Κορινθίων. Ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα στο
Δημοτικό Συμβούλιο. Βεβαίως πολλά δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα, όπως το αντισυνταγματικό, το οποίο θίχτηκε από τη μεριά της πλειοψηφίας και μάλιστα από δικηγόρο. Λέτε και οι άλλοι δήμοι σε όλη τη χώρα και η κυβέρνηση δεν έχουν δικηγόρους για να δουν αν είναι αντισυνταγματικό ή όχι αυτό που ψηφίστηκε στη Βουλή. Ελέγχθη ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να δώσει τα χρήματα για την μισθοδοσία των εργαζομένων. Λέτε και ο Δήμος Κορινθίων δεν έχει χρήματα. Ζητήθηκε από την αντιπολίτευση να πει ποιο έργο θα κόψουμε για να βρούμε τα χρήματα τα οποία χρειάζονται για τη μισθοδοσία των εργαζομένων. Εμείς απαντήσαμε ότι δεν χρειάζεται να κόψουμε κανένα έργο, γιατί το Ταμείο έχει χρήματα, άρα θα περιοριστεί το αποθεματικό και όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Ακούσαμε διάφορα πράγματα και είδατε κι εσείς, όπως είδε και όλη η Ελλάδα από το βίντεο, τις σκηνές που διαδραματίστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου οι εκπρόσωποι των εργαζομένων δέχτηκαν επίθεση από το Δήμαρχο και από άλλους συμβούλους, διώχτηκαν από την αίθουσα, δηλαδή έγιναν σκηνές οι οποίες δεν ταιριάζουν, ρίχνουν το επίπεδο, δυσφημούν την πόλη της Κορίνθου και τον Δήμο Κορινθίων, και μάλιστα αυτό έγινε στη διάρκεια μιας επίσημης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς, όπως είδατε, πολύ σωστά παρουσιάσαμε το θέμα, αναπτύξαμε τις θέσεις μας, στηρίξαμε τους εργαζόμενους οι οποίοι βρέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και επιμένουμε να τους στηρίζουμε, θεωρώντας ότι έχουν δίκιο και χρειάζεται να επαναπροσληφθούν. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της ευθύνης και της αρμοδιότητας της πλειοψηφίας και όπως είδατε, η αντιμετώπιση δεν ήταν αυτή που έπρεπε στους εργαζόμενους. Ναι, κύριε Νικολόπουλε. Κύριε Νικολόπουλε, έχω γράψει κιόλας και το δίνω και σε εσάς. Το λέω και σε εσάς και θέλω την απάντησή σας. Οι εργαζόμενοι, επειδή ήμουν εδώ, δεν εκδιώχθησαν. Εκδιώχθηκε ο κύριος, ο οποίος δεν άφηνε να γίνει η εκδήλωση, η συνεδρίαση. Του δόθηκε 2 φορές ο λόγος και μετά διέκοπτε ασταμάτητα με ασαφείς εκφράσεις, με ασαφείς συμπεριφορές και μάλιστα με τη συνοδεία κομματικού στελέχους γνωστού κόμματος στην Κορινθία, ο οποίος μέχρι χθες ήταν γραμματέας και συνοδεύτηκε από συγκεκριμένο χώρο και ήρθε εδώ απλά και μόνο κατά την άποψή μου να κάνει μπάχαλο. Σας λέω ότι ακριβώς έγραψα δημόσια. Αυτό το γράψατε εσείς. Βέβαια. Αυτό που είδαμε εμείς μες στην αίθουσα είναι για περίπου 1 ώρα και 1/4 να γίνεται συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα, χωρίς να απαντώνται αυτά που πολλοί κόσμια ή εκπρόσωπος των εργαζομένων έθεσε, ναι ή όχι. Δηλαδή, για 1,5 περίπου ώρα η συζήτηση γινόταν επί παντός επιστητού, πέρα από το συγκεκριμένο το οποίο εμείς το θέσαμε από την αρχή. Και ξέρετε κάτι, όταν υπάρχουν 20 εργαζόμενοι εδώ, οι οποίοι έχουν να συντηρήσουν τις οικογένειές τους και τους στερούν το εισόδημά τους, που σχεδόν σε όλη την επικράτεια δεν τους το έχουν στερήσει άλλοι δήμοι, μπορεί να δικαιολογήσω, εγώ δεν δικαιολογώ ποτέ τις ενέργειες οι οποίες είναι, αν θέλετε, εκτός κοσμίας συμπεριφοράς. Αλλά επιτρέπεται, νομίζετε, στη Δημοτική Αρχή να χάσει την ψυχραιμία της και να προσπαθεί χειροδικώντας να εκδιώξει ακόμα και αυτόν που λέτε εσείς, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος, αν δεν κάνω λάθος, των εργαζομένων, ναι ή όχι? Γιατί οι ίδιοι εργαζόμενοι είπαν ότι με την ιδιότητα που έχει του γραμματέα της Ομοσπονδίας των Υπαλλήλων τους εκπροσωπεί. Από τη στιγμή που είπε αυτό και οι εργαζόμενοι το δέχτηκαν, εγώ τον θεωρώ εκπρόσωπό τους. Εσείς όχι. Πάλι λοιπόν, από εκεί και πέρα. Αν έξω οι εργαζόμενοι είπαν ότι άλλα τους υποσχέθηκε ότι θα πει και άλλα. Α, δεν το ξέρω αυτό. Εγώ δεν ξέρω. Όσο για την κλωτσά την έφαγα εγώ από συγκεκριμένο άνθρωπο που δεν ανήκει ούτε στην παραταξή σας. Δεν ήταν, μόνο μία η κλωτσιά που δόθηκε και ελήφθη. Εγώ έφαγα για να προστατέψω και με χτυπήσανε χωρίς να πιέσω τίποτα. Εντάξει, ήταν και άλλες που πέσανε κλωτσιές, όπως είδατε και το βίντεο. Δείτε και το βίντεο ποιος κινήθηκε να χειροδικήσει. Και να το κάνει αυτό ένας απλός, δεν ξέρω κι εγώ, πολίτης, ίσως δικαιολογείται. Όμως αν αυτό γίνεται από τον πρώτο πολίτη του Δήμου, το θεωρείτε ότι επιτρέπεται? Όχι. Είναι αχαρακτήριστο, απαράδεκτο από κάθε άποψη και θα έπρεπε
να βρει τον τρόπο το Προεδρείο και η Δημοτική Αρχή να φερθεί διαφορετικά, πολιτισμένα και κόσμια, απέναντι στους ανθρώπους που έχουν το πρόβλημα. Το οποίο παραμένει το πρόβλημα, δεν έχει λυθεί ακόμα και θα το δείτε να συνεχίζεται. Στο διατάφτα το γεγονός ότι σήμερα για ακόμα μια φορά ο Δήμαρχος Κορινθίων είπε ότι αν θέλετε να προσληφθούν αυτοί οι 42 και επιμένετε σε αυτή την άποψη, θα πρέπει να κοπούν είτε κάποια δημοτικά έργα, είτε θα πρέπει να αυξηθούν κατά 15% τα τέλη των πολιτών. Πώς θα ακούτε αυτά? Εγώ, όπως ξέρετε, έχω πάγιες θέσεις. Το ίδιο είχα πει και πέρυσι. Εγώ είμαι υπέρ της τήρησης της νομιμότητος. Από τη στιγμή που ο νόμος λέει να επαναπροσληφθούν, πρέπει να επαναπροσληφθούν. Χρήματα δεν χρειάζεται να περικοπούν από έργα, αλλά να περιοριστεί κατά τη μισθοδοσία, το Ταμείο του Δήμου Κορινθίων, το οποίο είναι ανθυρό, όπως λέει ο κύριος Πνευματικός. Και όλα τα άλλα είναι υπεκφυγές, όπως υπεκφυγή είναι και αυτό που είπε, ότι ναι, δεν επαναπροσλαμβάνουμε τους 42, αλλά φροντίζουμε να έχουμε μόνιμες, να επιδιώξουμε μόνιμες θέσεις εργασίας. Δηλαδή ρίχνει το θέμα στις ελληνικές καλένδες, όταν με χρόνια, με καιρούς θα επιτραπούν μόνιμες θέσεις, τότε ελάτε να το συζητήσουμε. Αυτό δεν είναι τρόπος αντιμετώπισης τώρα άμεσα ενός πιεστικού προβλήματος, το οποίο έχει να κάνει όχι μόνο με τους 42 που πρέπει να παραπροσληφθούν, έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία, έχει να κάνει με την καθαριότητα, την καθημερινότητα της ζωής των δημοτών, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα δουλέψουν και θα βελτιώσουν την καθαριότητα εφόσον προσληφθούν και δεν θα έχουμε τις σημερινές απαράδεκτες συνθήκες που βλέπετε άμα κυκλοφορήσετε στους δρόμους της πόλης και των χωριών. Κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας δελτίο ειδήσεων. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.